Λένια, έλα μέσα βρε Λενάκη. Ουφ, πώς είσαι? Λοιπόν... Τζόγια τη λες? Τζόγια, τζόγια. Να σου πω, είμαι σήμερα ενθουσιασμένη με δύο πράγματα. Δηλαδή με την BioBox είμαι τρελά ενθουσιασμένη με τα βιολογικά λαχανικά. Παιδιά, έχω τόσο γεμίσει, δεν μπορείς να φανταστείς. Παρότι είμαστε, τόση ώρα παρότι και είμαστε ανοιχτοί και on camera από τις πόσο, από τις 12? Ναι. Παρεμπιπτόντως, αύριο πάλι στις 12 η ώρα ξεκινάει το live streaming ακριβώς. Και φροντίστε να είστε κι εσείς συντονισμένοι, όχι στους δέκτες σας, στις οθόνες του υπολογιστή σας. Ναι, είναι πολλά τα καινούργια πράγματα που μαθαίνουμε. Εγώ χαίρομαι που γνώρισα πολλούς από τους ανθρώπους που με διαβάζανε και ήρθανε και μας ψάξανε και τώρα ακόμα αναζητούσανε τη Σοφέτο. Δηλαδή είναι ευχάριστη αυτή η διάδραση, ας πούμε, που υπάρχει μεταξύ μας. Ειλικρινά, αύριο πιστεύω ότι θα γίνεται πανικός. Δηλαδή σήμερα είναι ένα πανηγύρι. Από πίσω έχει ζωντανή μπάντα και παίζουν πορές μουσικές. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν είχα ξανά έρθει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι αποπνικτικά, γιατί είναι τεράστιος ο χώρος. Δηλαδή πόσο είναι εδώ? Όσοι είχατε έρθει... Ναι. Εξαιρετικός. Πάρα πολύ μεγάλος, οπότε μη φοβάστε. Αν θα περάσετε καταπληκτικά, δεν το συζητώ. Όσοι είχατε έρθει, όπως και εγώ για πρώτη φορά, δεν είχα έρθει πέρσι πάλι τέτοιο καιρό που είχε γίνει το πρώτο εδώ στον Γκάζι, αλλά το Δεκέμβριο στην Ελέξπο. Καμία σχέση, επειδή εκεί ήταν λίγο στριμωγμένα, μικρή διάδρομη και πολλοί κόσμος, εδώ είναι πραγματικά πάρα πολύ ευρύχωρα και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Το μόνο σίγουρο. Δεν καταλάβετε πώς πέρασε η ώρα, δηλαδή είμαστε τόσες ώρες εδώ. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Βολτάρισα από εδώ, βολτάρισα από εκεί. Μυρωδιές, τρως. Το τι φάγαμε σήμερα. Λοιπόν, πιο λίγο. Δεν θέλω να μου πείτε τι φάγατε σήμερα. Θέλω να μου πείτε το πιο σημαντικό πράγμα που μάθατε σήμερα. Εγώ έμαθα πως υπάρχουν εκεί έξω ακόμα παραγωγοί που είναι αισιόδοξοι, δημιουργικοί και αποφασισμένοι να τα καταφέρουν. Να καταφέρουν τι? Όχι ένα προσωπικό κέρδος, όχι μια επιχειρηματική επιτυχία, μια ελληνική επικράτηση των προϊόντων μας παντού. Αυτό. Ας αφήσουμε πίσω μας όλη αυτή την κατάθλιψη που προσπαθεί να επιβληθεί και το... Ναι. Αυτό. Από όσους μίλησα, βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να έρθουν να πληρώσουν μια συμμετοχή, γιατί ξέρουν πως όλο αυτό θα τους έρθει ανταποδοτικά στο πολλαπλάσιο. Ναι. Τους μαθαίνει ο κόσμος, αναζητά τα προϊόντα τους, διεκδικεί από τα σούπερ μάρκετ και από τις αγορές και από τα ντελικατέσεν να έχουν τα προϊόντα τους. Και έτσι δίνεται και σε εμάς ευκαιρία να γνωρίσουμε τα προϊόντα και παρεπιπτόντως να ξανατονίσω ότι θα τα πάρετε σε πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι αργότερα. Ειλικρινά τα δίνουν σε πολύ καλύτερες τιμές, δεν υπάρχουν και μεσάζοντες. Να πω και εγώ κάτι. Εμένα αυτό που μου άρεσε με όσους μιλήσαμε και από τις συνεντεύξεις των άλλων blogger που άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ το όραμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, νομίζω είναι ο κοινός παρονομαστής σε όλους ότι το αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν και το κάνουν με μεράκι, με αγνά υλικά, με προσπάθεια, βρε παιδί μου, να αναδείξουν την ελληνική, τα καλά, τα αγαθά της ελληνικής και αυτό. Είναι κλειστό το σύνορα. Τσάμπα, μιλάω. Ακούγομαι. Α, εντάξει. Πάλι καλά. Το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει. Συγγνώμη. Μα και εσύ μοιράζεις κάρτες σου σε όλους τα μαθαίνεις. Τι να κάνω, τι να κάνω κι εγώ. Μη σε ακούει και ο άντρας σου, παιδί μου. Ναι, ναι. Άντε. Τι κάνει ο άντρας μου. Σε ακούει. Άντρα μου, Κωστάκι μου. Κωστάκι μου, θα έρθω αύριο, Κωστάκι μου. Φυλάκια. Τι μουρλοκομείο είναι αυτή που τη βρήκανε τα λεφτά. Να σε ρωτήσω, έχει αναγκάσει και το σύζυγο να. Να γίνει χορτοφάγος. Ναι. Λοιπόν, ο σύζυγος πρωτού με γνωρίζει έτρωγε κρέας. Τώρα τρώει σπανίως κρέας, γιατί όπως μου λέει, Λενάκι μου, αυτά που φτιάχνεις είναι τόσο νόστιμα που δεν μου λείπει το κρέας. Πολύ κόλακας ο Κωστάκης. Δεν είναι κόλακας, βρέασε αμέσως. Θα μαρτυρήσω το εξής. Τις προάλλες είχε πάρει παιδιά, ακούς Βασίλη. Είχε πάρει μία πίτα. Και του λέω, εγώ είχα πάει σε ένα γάμο, έλειπα, μην νομίζετε ότι τον αφήνω ατάιστο, σας παρακαλώ πολύ. Και παίρνει μια πίτα και του λέω, σ' άρεσε, τη φάγανε τα σκυλάκια μου, λέει. Έφαγε μια δαγκονιά και δεν του άρεσε. Άρα σημαίνει ότι όταν ξέρεις να μαγειρεύεις σωστά χορτοφαγικά, μπορείς ακόμα και έναν άνθρωπο που τρώει το κρέας, να τον κάνεις να μην του αρέσει το Εγώ κρέας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Από μια κακοτηγανισμένη χοιρινή μπριζόλα,
προτιμώ χίλιες φορές, θα σου πω ειλικρινά, έναν αρακά λαβερό, μία χυλωμένη φασολάδα. Σου μιλάω ειλικρινά. Ένα πολύ ωραίο σπανακόριζο. Μια ωραία ροβίτσα. Φασόλια πράσινα στην Καλαμάτα. Φασόλια, μάνα μου. Αλλά θέλω να πω ότι όταν το είχα ανεβάσει αυτό στο Instagram μια φορά, ότι προτιμώ ωραία μαυρομάτικα φασόλια με χόρτα, η κυρία Κουμπάντου με είχε αμφισβητήσει ότι είναι όντως πολύ καλύτερα. Σου είχα πει κάτι άλλο, νομίζω ότι θυμάμαι. Ναι, γιατί υποστήριζες ότι οι μπριζόλες του φίλου μας, το Αποστόλη του Κοταβά, είναι καλύτερες. Τα μπιφτέκια καλά έλεγα. Τα μπιφτέκια μπριζόλες. Να σας πω, συγγνώμη, αλλά τα μπιφτέκια αυτά τα ψήνει και αφού τα ψήσει, τα περιχύνει με ένα λαδολέμονο με μουστάρδα και ρίγανη. Και αυτά όπως είναι ζεστά, το ρουφάνε μέσα. Και ξέρετε τι σημαίνει ζουμερό μπιφτέκι? Αυτό. Φασόλια μαυρομάτικα με χόρτα, γεμάτα μυρωδιές. Καλά, ωραία είναι και αυτά. Ειλικρινά. Επίσης τα πράσινα φασόλια της Καλαμάτας ήταν πολύ ωραία, το μαγείρεψα και ήταν καλά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ να σας πω διακαώς ότι σήμερα έμαθα αυτό που έψαχνα να μάθω τόσο καιρό. Ποιο? Το αλεύρι. Το αλεύρι, παιδιά, το κατάλαβα. Σήμερα το κατάλαβα το αλεύρι. Μου το αποκάλυψε ο κύριος Γιαννακόπουλος από τους Μήλους Γρεβενών. Μα είδες τελικά. Πρέπει να πούμε και χωρίς κανένα ίχνος κολακίας απέναντι στο Αθηνόραμα, ότι και εμείς, χάρη, και όποιοι από τους απλούς επισκέπτες μπορούν να ρωτήσουν τις απορίες τους. Παιδιά, είναι, πώς το λένε, είναι επιμόρφωση τρελή αυτή η έκθεση. Δηλαδή και για εμάς που έχουμε και ευθύνη του ρόλου, γιατί εγώ δεν κάνω το food blogging επειδή δεν έχω τι να κάνω και κρατάω ένα ημερολόγιο κουζίνας. Το κάνω με πλήρη συνειδητότητα και ευθύνη, ότι κάθε λέξη που λέω επηρεάζει ανθρώπους. Άρα λοιπόν οφείλω να είμαι διαβασμένη σε αυτό που λέω. Δεν μπορώ να πω ότι γράφω κάτι επειδή αυτό ξέρω. Πρέπει να αλλάξω αυτό που ξέρω, άμα είναι να επηρεάσω τη ζωή άλλων, για να είμαι σίγουρη ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Άρα με αυτή την ευθύνη του ρόλου λέω ότι τώρα πια, επειδή ψάχνω πάρα πολύ το αλεύρι και καιρό, σήμερα το κατάλαβα και τώρα νιώθω τρομερά έτοιμη να πάω να γράψω. Και να ασχοληθείς με το αλεύρι. Να σας πω, ξέρεις τι σημαίνει τέφρα στο αλεύρι? Σε άκουγα που το έλεγες, αλλά πρέπει να έχεις δίπλα και κοίταγα τα social media. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν το ξέρεις, δεν το κατάλαβες. Ούτε πως, όχι, γιατί δεν παρακολουθούσα αυτή την παρακολουθήσω. Θα το διαβάσω όμως σίγουρα σε ένα post. Θα δεις το βίντεο των Γρεβενών για να καταλάβεις τι σημαίνει τέφρα στο και αλεύρι. Μιλήσατε και για την προσθήκη της γλουτένης ή την αφαίρεσή της. Ναι, και μιλούσαμε και για τους τύπους γλουτένης που προσθέτουν, εξηρείς γλουτένης. Γιατί υπάρχουν και εργοστάσια τα οποία αντί να παράγουν το στάρι, παράγουν τη γλουτένη. Και υπάρχουν δύο μορφές γλουτένης. Και εγώ το κατάλαβα και έκανα τις σωστές ερωτήσεις για να καταλάβεις πόσο καλή μαθήτρια ήμουνα και πόσο κουμπόσαμε ναι, τα πάντα. Και εδώ λοιπόν, εκτός των άλλων, υπήρχαν και οι καινούργιες γνωριμίες, οι φιλίες και οι πιθανές μελλοντικές συνέργειες. Μία από αυτή είναι εδώ με τις Veggie Sisters, την οποία τι πρέπει θα πείτε να. Να κάνετε, τι θα κάνετε, μια πορκέτα vegetarian. Όχι, δεν υπάρχει. Τίποτα ακόμα. Όχι. Έχουν υποσχεθεί ότι θα κατέβουν στην Καλαμάτα και ο γαστροναύτης θα φροντίσει να τους οργανώσει ένα σεμινάριο για σαλάτες. Wow. Μας αρέσει αυτό. Αν θέλετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή από τώρα για να δηλώσετε τη θέση σας. Ναι, αλλά να βάλετε βιολογικά λαχανικά ή σαλάτα. Εκεί λοιπόν, ποιον θα βάλουμε να μας έχει την πρόσβαση στην BioBox? Εμένα, ναι. Ακριβώς. Κύριε Κουμάντου. Που έχουμε τέτοια. Θα κάνω κουμάντο και θα σας φέρω βιολογικά λαχανικά. Τα πιο καλά. Βιολογικά λαχανικά. Τη γνώση των Veggie Sisters. Και τη σαλατολογία μας, βέβαια. Τις μουστάρδες και ταξίδια του κυρίου Παπαδημητρίου. Παρεμπιπτόντως έχει και σειρά bio. Οπότε δεν είναι ανάγκη, μπορούμε να το κάνουμε εντελώς βιολογικό. Το φτιάξαμε τώρα, το κάναμε. Λοιπόν, το αναμείνατε και τι όχι, να μην γίνει και σε live streaming τώρα που έχουμε τώρα συνηθίσει. Τώρα που έχουμε τον κύριο Δέτσι εδώ, τους συνεργάτες, τους εκλεκτούς, νομίζω μπορούμε. Το Βασίλη που πρέπει να πάει στα Πάτρια Εδάφη κάποια στιγμή και να δώσει το παρόν στα Άρφαρα. Λοιπόν, νομίζω ότι όμως πολυλογούμε και πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Να χαιρετήσουμε κιόλας. Εγώ σας χαιρετώ. Δεν θα είμαι αύριο εδώ. Ναι, γιατί σε περιμένει Ζάκη. Με περιμένει το νησί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Ευχαριστούμε το Αθηνόραμα που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχουμε κι εμείς με τον τρόπο μας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Καλό σας βράδυ. Σας περιμένουμε αύριο και πάλι σας θυμίζω στις 12 το μεσημέρι. Να δείτε. Είναι πάρα πολύ αύριο, ωραία. Αύριο να σας θυμίσω ότι θα μαγειρέψουμε με τον καστροναύτη ή θα προσφέρουμε. Γιατί μπορεί να το έχουμε ήδη μαγειρεμένο, εξαρτάται από τις συνθήκες. Προϊόντα της Πηλιακής Γης και του Απόστολου Κουταβά. Λουκάνικα και το παστό από την Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα. Και φυσικά μαριναρισμένα σε ξύδια και κρέμες μπαλσάμικο. Από, το, ναι, από τον Παπαδημητρίου. Και μπορεί και να βρούμε και καϊμάκι από τα βουβαλίσια από του τον κύριο Μπέκο. Μπέκο και να βάλουμε με τη σταφίδα με τέτοιο ούζου.
φορτωμένοι φεύγουνε. Άντε καλά μαγειρέματα. Καλές... Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Καλή συνέχεια. Καλή νύχτα, να είστε καλά και να έρθετε αύριο στον Γκάζι. Γεια σας.